Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι βράδυ Κυριακής, 26 του μηνός Μαΐου. Είμαστε μαζί και απόψε το βράδυ, εδώ στο κεντρικό διευθυντήριο ΣΤΑΤ, για να καταγράψουμε όλα και τα οποία συνθέτουν την ειδησιογραφία, στο βασικό της κορμό. Πάμε να ξεκινήσουμε από τα δημοσκοπικά ευρήματα. Μέρα με τη μέρα, καθώς πλησιάζουμε στην εκλογική αναμέτρηση της 9ης Ιουνίου, οι δημοσκοπήσεις διαδέχονται η μία την άλλη. Μια ακόμη δημοσκόπηση η οποία δείχνει προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας, τοπική πορεία όμως για το κυβερνό κόμμα σε σχέση με τις προηγούμενες εθνικές εκλογές, μια σταθερή θέση για το ΣΥΡΙΖΑ και τρίτο κόμμα, το ΠΑΣΟΚ κοινά. Λεπτομέρειες και στοιχεία στο ρεπορτάζ. Ισχυρό προβάδισμα για τη Νέα Δημοκρατία έναντι του ΣΥΡΙΖΑ, με διαφορά 17,6 ποσοστίων μονάδων, καταγράφεται στην εκτίμηση ψήφου δύο εβδομάδες πριν από τις ευρωεκλογές, σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση της GPO που πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό της εφημερίδας Παραπολιτικά. Συγκεκριμένα, στην εκτίμηση ψήφου με αναγωγή επί των εγκύρων, η Νέα Δημοκρατία προηγείται με 33,4%. Ακολουθεί ο ΣΥΡΙΖΑ με ποσοστό 15,8. Στην τρίτη θέση βρίσκεται το ΠΑΣΟΚ με ποσοστό 13,2 και στην τέταρτη το Κομμουνιστικό Κόμμα με 8,7. Σε απόσταση αναπνοής η Ελληνική Λύση συγκεντρώνει ποσοστό 8,6, η Νίκη 3,5, η Πλεύση Ελευθερίας το 3,2, ενώ στο 3% βρίσκεται η Νέα Αριστερά. Ακολουθούν οι Δημοκράτες με ποσοστό 2,5%, το ΜΕΡΑ25 στο 2,1 και η Φωνή Λογικής με 2,1%, ενώ το άλλο κόμμα φτάνει στο 3,9. Ως προς την πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία έρχεται πρώτη με 29,3% και ακολουθεί ο ΣΥΡΙΖΑ με 13,8%. Στην τρίτη θέση βρίσκεται το ΠΑΣΟΚ με ποσοστό 11,7%. Ακολουθεί το Κομμουνιστικό Κόμμα που συγκεντρώνει ποσοστό 7,6%. Η Ελληνική Λύση με ποσοστό 7,5%, η Νίκη με 3,1%, η Πλεύση Ελευθερίας με 2,8%, η Νέα Αριστερά με 2,6%, οι Δημοκράτες με 2,3% και το ΜΕΡΑ25 με ποσοστό 1,8%, όπως και η Φωνή Λογικής. Οι αναποφάσεις τη φτάνουν το 10,2%. Ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα ευρήματα σχετικά με το ποιον προτιμούν για αρχηγό στην κεντροαριστερά. Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται στο πρωτοσέλιδο, μια αντίφαση και μια πικρή παραδοχή. Ενώ οι κεντροαριστεροί επιλέγουν για επικεφαλής τον Αλέξη Τσίπρα, θεωρούν πως ο Στέφανος Κασελάκης έχει περισσότερες πιθανότητες να κερδίσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Πάντως, ποσοστό 52,6% εκτιμά ότι τελικά κανείς δεν μπορεί να τον ξεπεράσει. Ειδικότερα, ο Άλεξης Τσίπρας συγκεντρώνει ποσοστό 16%. Ακολουθούν Νίκος Ανδρουλάκης 13,4%, Στέφανος Κασελάκης 10,5%, Χάρης Δούκας ποσοστό 5,4%, Αλέξης Χαρίτσης 5% και ο Μανώλης Χριστοδουλάκης ποσοστό 4,6%. Στην ίδια έρευνα, ωστόσο, ποσοστό 52,6% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι κανείς τους δεν μπορεί να κερδίσει τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ενώ ποσοστό 45% απάντησε «Δεν ξέρω», ως προς την αναζήτηση του κατάλληλου προσώπου να ηγηθεί της κεντροαριστεράς. Παράλληλα, τα πρόσωπα που προκρίνονται από την προοδευτική βάση για επικεφαλής της κεντροαριστεράς δεν έχουν διείσδυση στον άλλο χώρο παρά μόνο μεταξύ των ψηφοφόρων των κομμάτων τους, όπως επισημαίνεται στην έρευνα της GPO. Επιπλέον, στο ερώτημα ποιος πιστεύεται ότι έχει περισσότερες πιθανότητες να κερδίσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη στις επόμενες εθνικές εκλογές, πρώτος έρχεται ο Στέφανος Κασελάκης με ποσοστό 56%, ακολουθεί ο Αλέξης Τσίπρας με ποσοστό 31,4% και έπεται ο κανένας με ποσοστό 8,5%. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να δούμε τον Στέφανο Κασελάκη. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ έκανε μια κίνηση η οποία αποτελεί αντικείμενο αρκετού σχολιασμού σήμερα. Πρόκειται για μια επίσκεψη στη δυτική όχθη του Ιορδάνη, δηλαδή στην περιοχή των Παλαιστινιακών Εδαφών, με λίγα λόγια στην εμπόλεμη ζώνη. Έκανε και δηλώσεις όσον αφορά τη στάση του ΣΥΡΙΖΑ απέναντι στο Παλαιστινιακό ζήτημα. Περισσότερα στοιχεία στο ρεπορτάζ. Στη Δυτική Όχθη μετέβη σήμερα ο Στέφανος Κασελάκης σε διήμερη επίσκεψη, όπου θα συναντηθεί μεταξύ άλλων και με εκπροσώπους της Παλαιστινιακής Αρχής. Με το ταξίδι αυτό, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ θα επιχειρήσει να ξεκαθαρίσει τη θέση του για την πολύ νεκρή τραγωδία στη Γάζα, καθώς κατά καιρούς έχει δεχτεί σφοδρά πειρά για κινήσεις και για δηλώσεις των αφορικά με το Ισραήλ, τη Χαμάς και το Ιράν. Ο Στέφανος Κασελάκης ηγείται κλιμακίου αποτελούμενου από τη γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ Ράνια Σβίγκου, την Τομεάρχη Εξωτερικών Ρένα Δούρου, τον Τομεάρχη Άμυνας Ευάγγελο Αποστολάκη και τον Διπλωματικό Σύμβουλό του Δημήτρη Παπαγεωργίου. Επισήμως, στόχος του ταξιδιού του κ. Κασελάκη
είναι να συμβάλλει στις προσπάθειες για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα. Πληροφορίες αναφέρουν δε πως ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ θα έχει συνάντηση με εκπροσώπους της Παλαιστινιακής Αρχής, ενώ επιδιώκεται συνάντηση και με τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων. Μάλιστα, σχεδιάζεται να μεταβεί στη Ραμάλα, την Ιερουσαλήμ και τη Βηθλέμ. Η επίσκεψη του Πρόεδρου του ΣΥΡΙΖΑ στη Δυτική Όχθη δεν έρχεται σε πολιτικά νεκρό χρόνο. Απομένουν λίγες ημέρες μέχρι τις ευρωεκλογές, ενώ Στέφανος Κασελάκης επιχειρεί τις τελευταίες ημέρες να προσεγγίσει αριστερά ακροατήρια που παραδοσιακά επιδεικνύουν αισθήματα αλληλεγγύης προς τον Παλαιστινιακό λαό. Ο ίδιος έχει άλλωστε στο πρόσφατο παρελθόν δεχτεί πειρά από κόμματα στα αριστερά του ΣΥΡΙΖΑ. Χαρακτηριστική ήταν η επίθεση της Νέας Αριστεράς, όταν κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στις ΗΠΑ επρόκειτο να συναντηθεί με την ηγεσία της ΕΙΠΑΚ, δηλαδή της Ελληνο-Ισραηλινής Επιτροπής Δημοσίων Υποθέσεων, του πανίσχυρου Ισραηλινού λόμπι στην απέναντι όχθη του Ατλαντικού. Πηγές του ΣΥΡΙΖΑ θεωρούσαν αρχικά πως στη συνάντηση ο Στέφανος Κασελάκης δεν θα δίσταζε να καταθέσει τις απόψεις του για το Παλαιστινιακό. Ωστόσο, ακύρωσε τη συνάντηση λίγες ώρες προτού αυτή διεξαχθεί, υπό το φόβο της αρνητικής δημοσιότητας που θα λάμβανε. Ωστόσο, τα πειρά δεν προέρχονταν μόνο από δυνάμεις εκτός ΣΥΡΙΖΑ. Στελέχη του κόμματος είχαν εκφράσει ιδιωτικά την έντονη δυσαρέσκειά τους για την ανακοίνωση του κόμματος στα μέσα Απριλίου, το βράδυ της πυραυλικής επίθεσης του Ιράν κατά του Ισραήλ. Στην ανακοίνωσή του, ΣΥΡΙΖΑ ανέφερε πως καταδικάζει απερίφραστα την επικίνδυνη ιρανική επίδειξη ισχύως σε βάρος του Ισραήλ, χωρίς ωστόσο να κάνει αναφορά στη Γάζα και στο δράμα των Παλαιστινίων. Λίγες ώρες αργότερα, ο Στέφανος Κασελάκης προχώρησε σε σχετική διορθωτική απάντηση, καταδικάζοντας την επίθεση του Ιράν, αλλά και αφηρημένα κάθε προηγούμενη επιθετική ενέργεια που μετέτρεψε τη Μέση Ανατολή σε γη του αίματος, της βίας, της αδικίας και του ξεριζωμού. Όσον αφορά στο Ισραήλ, το καλούσε να επιδείξει αυτοσυγκράτηση, μιλούσε για κρίση στη Γάζα και δήλωνε πως συντάσσεται με τη στάση του Προέδρου Biden. Η ενάρτηση αυτή δεν ικανοποίησε ιδιαίτερα το εσωτερικό τοπίο. Αντιθέτως, διατήρησε το σκεπτικισμό στους κόλπους του ΣΥΡΙΖΑ. Άλλωστε, είχε προηγηθεί ο χαρακτηρισμός «ιερή αμυντική συμμαχία», τον οποίο είχε προσδώσει στο ΝΑΤΟ. Και πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να δούμε ένα θέμα το οποίο και σε τοπικό επίπεδο έχει διάσταση, είναι όμως πανελλαδικό θέμα. Και είναι πανελλαδικό θέμα με ιδιαίτερη διάσταση για την ελληνική οικονομία, καθώς ο τουρισμός είναι η βαριά βιομηχανία της χώρας. Ωστόσο, από τον τουρισμό λείπουν εργατικά χέρια, λείπουν στελέχη. Τουλάχιστον 80.000 οι θέσεις προσωπικού έχει υπολογιστεί, είναι αυτές οι οποίες λείπουν. Δεν υπάρχουν ενδιαφερόμενοι για να τις καλύψουν. Τι ακριβώς συμβαίνει, τι παραμέτρους, ποια τα αίτια. Είναι ένα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ αυτό το οποίο ακούσαμε. Σε απόγνωση βρίσκονται οι επιχειρηματίες του τουρισμού, καθώς η φετινή τουριστική περίοδος ξεκίνησε με 80.000 κενές θέσεις έναντι 60.000 πέρυσι, με 53.000 να αφορούν στα ξενοδοχεία και 30.000 στην εστίαση. Οι μεγαλύτερες ελλείψεις καταγράφονται στις κουζίνες, στο σέρβις και στην καθαριότητα. 8 στα 10 ξενοδοχεία που ήδη λειτουργούν έχουν ελλείψεις σε προσωπικό και οι επιχειρηματίες για να βρουν εργαζομένους, όπως ήδη τονίζουν, κάνουν εκπτώσεις στις απαιτήσεις τους και καταβάλουν μισθούς πάνω από τη συλλογική σύμβαση του κλάδου. Οι αγγελίες που δημοσιεύονται, επισημαίνει ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Τουρισμού Επισητισμού Γιώργος Χότζογλου, αποτυπώνουν την εντατικοποίηση της εργασίας, καθώς οι εποχικοί δουλεύουν 12 ώρες επί 7 ημέρες την εβδομάδα. Ακόμα και να πληρώνονται τα επιδόματα και τις υπερορίες τους, η Ομοσπονδία επισημαίνει ότι η εντατικοποίηση της δουλειάς και οι συνθήκες διαβίωσης αποτελούν το εκρηκτικό μείγμα που δημιούργησε τις 80.000 κενές θέσεις εργασίας. Πολλοί νέοι πιάνουν δουλειά τον Μάιο και φεύγουν τον Ιούνιο, λέγοντας ότι δεν αντέχουν να βγάλουν τη σεζόν, ενώ άλλοι αναζητούν σε άλλους κλάδους εργασία, ακόμη και με χαμηλότερο μισθό, αλλά ανθρώπινες συνθήκες δουλειάς. Σύμφωνα με τους ξενοδόχους, 8 στα 10 ξενοδοχεία εμφανίζουν ελλείψεις σε προσωπικό κυρίως χαμηλών δεξιοτήτων, όπως λατζέριδες, καμαριέρες και σερβιτόροι. Οι μισθοί είναι ικανοποιητικοί. Οι αμοιβές σε καμία περίπτωση δεν υπολείπονται των 1.300 ευρώ μεικτά για εξαήμερη εργασία. Κάποιοι ξενοδόχοι επίσης ήδη διαμαρτύρονται ότι και τη φετινή σεζόν εργαζόμενοι εγκαταλείπουν ευνηδιαστικά τη δουλειά τους γιατί βρήκαν καλύτερο μισθό. Έτσι, παράλληλα, αναζητώνται λύσεις για την κάλυψη των κενών θέσεων μέσω των μετακλήσεων από τρίτες χώρες. Όμως, ακόμη και να υλοποιηθούν οι 11.000 εγκεκριμένες μετακλήσεις για τον τουρισμό, στόχος δύσκολος εξαιτίας της γραφειοκρατίας, είναι αμφίβολο αν θα καλυφθούν οι θέσεις, ακόμη και εκείνες χαμηλών προσόντων. Αναφερόμενοι στο θέμα, η Υπουργός Εργασίας Δόμνα Μιχαηλίδου εξηγεί.
Οι μετακλήσεις εργαζομένων είναι μέρος της απάντησης στην έλλειψη εργαζομένων. Για αυτή τη χρονιά έχουν εγκριθεί πάνω από 160.000 μετακλήσεις. Το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής μαζί με το Υπουργείο Εσωτερικών και με το Υπουργείο Εξωτερικών προσπαθούν να πλουστεύσουν αρκετά τη διαδικασία, έτσι ώστε οι μετακλήσεις να μπορούν να πραγματώνονται πολύ πιο εύκολα και πολύ πιο γρήγορα. Ήδη έχουμε συνάψει διμερείς συμφωνίες με την Αίγυπτο, τον Μπαγκλαντές και με άλλες χώρες. Αλλά οι μετακλήσεις δεν μπορούν να λύσουν όλο το πρόβλημα. Χρειάζεται να κινητοποιήσουμε, να κινητροδοτήσουμε και νεότερο πληθυσμό, έτσι ώστε να μπορέσουμε να προσελκύσουμε και νεότερους στον τουρισμό και ανθρώπους τους οποίους μέχρι τώρα δεν έχουμε συνηθίσει παραδοσιακά να δουλεύουν σε αυτόν τον κλάδο. Καλησπέρα στο Γιάννη Παργινό, είναι μαζί μας. Αύριο, Γιάννη μου, περιμένουμε τον κύριο Πρωθυπουργό στην Κέρκυρα. Πρέπει να σου πω ότι θα βρίσκεται στην Κέρκυρα και ο κύριος Παπαστεργίου, ο Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, αλλά και η κυρία Όλγα Κεφαλογιάννη, Υπουργός Τουρισμού. Και είναι σχετικό το θέμα το οποίο προηγήθηκε με την αρμοδιότητα της κυρίας Κεφαλογιάννη, καθώς πολλές επιχειρήσεις δεν μπορούν να καλύψουν με προσωπικό τις ανάγκες λειτουργίας των δομών τους. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Σπύρο. Με τα βία σε ακούω, άρα στο περίπου κατάλαβα τι με ρωτάζα. Εν πάση περιπτώσει από το εξής μου άρεσε και το ρήμα κινητροδοτήσουμε. Δηλαδή να δώσουμε κίνητρα σε νεότερες γενναίες, σε νέους ανθρώπους να αναμειχθούν στον τουρισμό. Σωστό. Ακούγομαι, Σπύρο. Ακούγομαι, Σπύρο. Το μεγαλύτερο κίνητρο για το κάθε εργαζόμενο είναι η καλή αμοιβή. Συγγνώμη, Γιάννη μου, συγγνώμη. Παρακαλώ πολύ τους κυρίους συναδέλφους, το Master Control, να με ενημερώνουν. Είπα ότι πάμε σε ρεπορτάζ. Αλλά δεν σε είχα, δεν σε άκουγα. Νόμισα ότι διεκόπησε η συνομιλία μας. Ζητάω συγγνώμη και από σένα και από τους τηλεθεατές. Έλα, Γιάννη μου. Λοιπόν, μ' άρεσε πάρα πολύ, επαναλαμβάνω, και το ωραίο ρήμα, κινητροδοτήσουμε, όπως είπε η κυρία υφυπουργός. Να δώσουμε κίνητρα στις νεότερες γενναίες για να αναμειχθούν στην τουριστική παραγωγή, στον τουριστικό τομέα της οικονομίας μας. Το μεγαλύτερο κίνητρο για έναν νέο άνθρωπο, για τη νέα γενναία, τι είναι? Ο καλός μισθός. Για να έχουμε καλό μισθό, πρέπει να έχουμε επιχειρήσεις οι οποίες θα βγάζουν έσοδα. Επιχειρήσεις οι οποίες θα έχουν έσοδα στον τουρισμό, πρέπει να έχουν και προϊόντα τα οποία θα είναι με μικρή αξία προκειμένου να βγάλουν κάποιο κέρδος. Αυτό με τις αυξήσεις που τρέχουν στην αγορά, καταλαβαίνεις ότι δυσκολεύεται έτσι περαιτέρω. Άρα, Γιάννη μου, τα πακέτα πάντως πουλήθηκαν σε υψηλές τιμές. Τα πακέτα διαμονής. Η δεν υπόθεση της μη επιστρεπτέας προκαταβολής γέμισε πολλά ταμεία ξενοδοχειακών μονάδων. Αντίθετα, επαγγελματικές ομάδες δεν πήραν ούτε δραχμή από τον κορμπανά του κράτους στη δύσκολη περίοδο του κορονοϊού. Αυτό είναι ένα θέμα, μπορώ να πω, πολιτικής της κυβέρνησης. Όμως το θέμα της οικονομίας είναι γενικότερο, δεν είναι ενός συγκεκριμένου τομέα. Η κυβέρνηση αποφάσισε να ευχαριστήσει συγκεκριμένες ομάδες περισσότερο και να δυσαρεστήσει άλλες ομάδες. Αυτό είναι μια επιλογή της. Όμως γενικότερη επιλογή στην οικονομία είναι η ανάπτυξη. Ανάπτυξη. Για να υπάρξει ανάπτυξη πρέπει και η κεντρική εξουσία, Σπύρο μου, να ξέρει τι γίνεται, αλλά και η τοπική εξουσία και άρχοντες να λένε στην εκάστοτε κυβέρνηση τι ανάγκες έχουν. Θα φέρω ένα απλό παράδειγμα. Επειδή είμαι και εγώ Κερκυραίος και καθημερινά έρχομαι σε επαφή με το ωραίο μας νησί, με συγγενείς, φίλους και συναδέλφους, μαθαίνω για το πρόβλημα που έχει το νερό. Το νερό είναι ένα πρόβλημα που είναι πολύ παλιό, όπως ήταν και τα σκουπίδια. Έχει γίνει γνωστό στην κυβέρνηση να ζητηθεί κάποια συγκεκριμένη κρατική αρρωγή μέσα από ένα ορισμένο συγκεκριμένο και σαφές πρόγραμμα? Δηλαδή, ποιος δεν ξέρει ότι το σύστημα υδροδότησης της Κέρκυρας είναι τόσο παλιό που μπορεί να έχει αρχίσει από το γύρο της Ενδοκρατίας? Ποιος δεν καταλαβαίνει ότι οι σωλήνες έχουν σαπίσει? Ποιος δεν ξέρει ότι το νερό χάνεται? Και ποιος δεν καταλαβαίνει όταν θα έρθει ο Ιούνιος, ο Ιούλιος και ο Αύγουστος και θα είναι πολλαπλάσιος ο πληθυσμός αυτού του νησιού, άρα ανάλογα πολλαπλάσιες θα είναι και οι ανάγκες? Όλα αυτά άρα να κάτσουν κάτω και εκτός από τις φωτογραφίες που θα βγάλουν να πούνε, παιδιά,
Εμείς έχουμε αυτό το πρόβλημα. Συντάσσουμε αυτή τη μελέτη, την προωθούμε για έγκριση και η κυβέρνηση μας εντάσσει σε ένα συγκεκριμένο χρηματοδοτικό πρόγραμμα για να επιλυθεί το πρόβλημα. Αλλιώς δεν θα κάνουμε τίποτα, απλά και μόνο θα ξύνουμε τους αγκώνες μας. Μισό λεπτό. Αυτά που λες έχουν υποθεί. Έχουν διατυπωθεί στους αρμόδιους υπουργούς και της προηγούμενης κυβέρνησης και της σημερινής κυβέρνησης. Αν μου έφεραν χθες ένα φυλάδιο με όλα αυτά τα οποία ο κύριος Πρωθυπουργός, ως υποψήφιος Πρωθυπουργός, είχε περιγράψει ως στόχους τετραετίας και τα είχε διατυπώσει ως υπόσχεση στην τοπική κοινωνία. Το πρώτο θέμα που ο κύριος Μητσοτάκης υπόσχονταν να λυθεί στην Κέρκυρα ήταν το θέμα της συνδοδότησης. Και κατά τη διάρκεια της κυβερνητικής θητείας, οι δικοί του άνθρωποι, το σύστημα εξουσίας στο Δήμο Κερκυραίων, μπλε ήταν, δεν ήταν κόκκινο ή κίτρινο ή άλλο χρώμα, που οδήγησε τη ΔΕΙΑΚ σε μια απόλυτη κατάρρευση. Ποιος είπε, εμπορεύτηκε προεκλογικά, εδώ ερχόταν στην Κέρκυρα Γιάννη, πριν από δύο χρόνια, ο Κώστας Αχιλλέος Καραμαλής και μας έλεγε, διαστόματος του κυρίου Στέφανου Κίκα, ότι όλα καλά, θα δημοκρατηθεί το έργο των φραγμάτων νερού, θα γίνουν τα φράγματα, η Κέρκυρα θα έχει επάρκεια νερού και το έργο αυτό δεν δημοκρατήθηκε, το έργο αυτό βγήκε και από το Ταμείο Ανάκαμψης, δηλαδή ψέματα, ψέματα, ένα εμπόριο ελπίδας. Σπύρο μου, αν όλα αυτά έχουν ένα ανίκανο στελεχειακό δυναμικό και από τα κόμματα της αντιπολίτευσης να τα διατυπώσει ως ερωτήματα ή ως κατηγορό απέναντι σε μια κυβέρνηση, τότε μια κοινωνία του απλού καθημερινού πολίτη, Γιάννη, δεν φταίει. Σφαίρο μου, εγώ θα είμαι ο τελευταίος όπου θα κάνω το συνήγορο της κυβέρνησης, της όποια κυβέρνησης, καθώς ως δημοσιογράφος βρίσκομαι πραγματικά σε ευχάριστη θέση να κριτικάρω και μάλιστα αυστηρά την οποιαδήποτε φυσική. Αυτό είναι η ουσία. Έτσι, λοιπόν, και χαίρομαι γιατί έχουμε ένα ελεύθερο βήμα, τόσο εγώ όσο και εσύ και εμείς οι δύο, για να λέμε ορισμένα πράγματα, όσο και αν ξυνίζουν ή ξενίζουν ορισμένους. Τα λέγαμε όμως, φίλτατε, πάντα και επί Πασόκ, και επί Πασόκ Σιμίτη, και επί Πασόκ Καραμαλή, και επί ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, και μπράβο, τα λέμε επί Μητσοτάκη. Μπορεί να ενοχλεί τους παρατρεχάμενους εξουσίας που βολεύονται, Γιάννη, ποικιλότροπα, δηλαδή αυτή η ιστορία των Golden Boys και των Golden Girls, που βολεύονται... Εγώ θα έλεγα το εξής. Ας είναι Golden Boys, Σπύρο, αλλά να κάνουν και κάτι. Γιατί κακά τα ψέματα, έχοντας την εμπειρία την κακή με τη διαχείριση των απορριμμάτων της Κέρκυρας επί Δημαρχίας Κώστα Νικολούζου, η γαλάζια κυβέρνηση με Υπουργό Εσωτερικών τον Τάκη τον Θεοδωρικάκο εδρομολόγησε λύση για τα σκουπίδια. Όμως, Σπύρος, φίλτατε, αδελφέ συνάδελφε, αγαπημένε, για την μεταφορά των σκουπιδιών. Γιάννη, ποια λύση δρομολόγησε? Έδωσε το OK της μεταφοράς, δηλαδή να φύγουν τα σκουπίδια εκτός Κέρκυρας. Ναι. Είχε υποσχεθεί ο Μητσοτάκης ότι αυτό θα καλυφθεί από το δημόσιο κορδανά. Δεν τήρησε την υπόσχεση. Σπύρο μου, οι γαλάζιοι που μου επιτρέπεις να συμπληρώσω κάτι. Μισό λεπτό για να λέμε ακρίβειες στον κόσμο. Οι γαλάζιοι που διαχειρίστηκαν το Δήμο Κερκυραίων υποσχέθηκαν στο τέλος τετραετίας τους 50% ανακύκλωση και έδωσαν 5. Τι σημαίνει αυτό? Σπύρο, όλα μαζί που κλήθηκαν και έχουν γίνει. Σπύρο μου, Σπύρο μου, ο Μητσοτάκης και με Υπουργό Εσωτερικών. Για να καταλαβαίνει ο κόσμος. Να καταλαβαίνει ο κόσμος. Το 80% του προϋπολογισμού του Δήμου Κερκυραίων πηγαίνει στα σκουπίδια. Οι δε γαλάζοι που διαχειρίστηκαν τις δημοπρασίες για το εργοστάσιο, τρεις παρακαλώ πολύ, ατύχησαν. Επί Υπουργείας στο εσωτερικό του Τάκη του Θεοδωρικάκου, ναι, έγινε η παράκαμψη της δυσκολίας που υπήρχε και επί ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ και επί Νέας Δημοκρατίας της μεταφοράς των σκουπιδιών από νησί σε στερεά Ελλάδα. Παρεκάμφθη αυτή η δυσκολία μέσω της απόφασης του Υπουργείου Εσωτερικών και δόθηκε το OK στην περιφέρεια Ιωνιονήσων να μπορεί να μεταφέρει τα σκουπίδια της στη στερεά Ελλάδα. Προτιμήθηκε η Κοζάνη. Στους Δήμους, όχι στην περιφέρεια, Γιάννη. Τότε, Γιάννη, τότε. Γιάννη, ναι, όχι στην περιφέρεια, στους Δήμους. Λοιπόν, στους Δήμους. Στους Δήμους. Στους Δήμους. Το λοιπόν, παιχνίδι, τότε λοιπόν οι Δήμοι, δηλαδή της μεταφοράς, μπράβο, ήταν αρμοδιότητας και ναι, η οποιαδήποτε μελέτη συνέτασε ο Δήμος έπρεπε να υποβληθεί στην περιφέρεια.
να εγκριθεί από τις δύο εμπλεκόμενες αποκεντρωμένες διοικήσεις, δηλαδή Δυτικής Ελλάδας και Δυτικής Μακεδονίας, επειδή προτάθηκε και προτιμηθεί η Κοζάνη, και αυτή η μελέτη μετά να ενταχθεί σε κάποιο συγκεκριμένο χρηματοδοτικό πρόγραμμα με κοινή υπουργική απόφαση. Αυτή λοιπόν η μελέτη, Σπύρο μου αγαπημένε φίλε και συνάδελφε, ουδέποτε συνετάχθη. Αυτή η μελέτη έπρεπε να γίνει, διότι έπρεπε να έχει ειδικό μέρος του λιμανιού που θα φόρτωνε και το ειδικό μέρος του λιμανιού που θα ξεφόρτωνε. Ειδικά κοντέινερς που θα τα μετέφεραν και ειδικά φεριμπότ με τα οποία θα περνούσαν τα θάλασσα. Ειδικά αυτοκίνητα. Διότι δεν θα μπορούσε να ήταν μαζί με τη σκουπιδιάρα το μπεμπέ καροτσάκι του δικού αυτό σου παιδιού, η νεκροφόρα του δικού μου πατέρα. Αυτά δεν τα τήρησε κανένας. Όπως και τώρα όλοι ξεχνούν στην Κέρκυρα ότι το δίκτυο υδροδότησης το έχουν φτιάξει εν ετή. Σπύρο μου, δεν έχεις περάσει από το λεωφόρο Αλεξάνδρας εδώ και δύο και τρία καλοκαίρια για να μπεις μέσα σε ντουμπα νερό? Δεν μυρίζουν, φίλε μου? Να μην πω. Λέω Γιάννη, οι Άγγλοι το φτιάξανε και γι' αυτό έχουμε άγαλμα του Λόρδου Άλμπνταμ, ενός από τους πιο σκληρούς αρμοστές στα Ιόνια νησιά. Γιάννη, καλό βράδυ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ, καλό βράδυ σε όλους. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να δούμε το ρεπορτάζ με την κυρία Ολίβια Κατακάρη, την πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου, που μίλησε για τις αποφάσεις του σώματος στο ΣΤΑΦ και την τηλεόραση. Το Σάββατο είχαμε την τακτική συνεδρίαση με τις εξής επερωτήσεις και θέματα. Σχετικά με τις επερωτήσεις ήταν το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Κέντρο Πρόληψης Προστασίας στη Λευκάδα, το οποίο το έφερε στο Περιφερειακό Συμβούλιο η παράταξη Ιόνιο Δυνατά Κάθε Νησί Ψηλά. Η μη χρηματοδότηση της μετακίνησης αθλητικών σωματείων από τον κύριο Γαλιατσάτο και την ΑΝΑΣΑ. Μεταξύ άλλων περωτήθηκε ο Περιφερειάρχης για την εγκατάλειψη και την υποβάθμιση στην περιοχή του ποταμού Κέρκυρας από τη Λαϊκή Συσπήρωση και από την παράταξη της κυρίας Μαρία Βρύ μένουμε Ιόνιο σχετικά με τα κέντρα προσέγγισης υγειονομικού προσωπικού στα νησιά μας, την ημερήσια διάταξη. Κυρίως ήταν θέματα υπηρεσιακά. Είχαμε τα οποία και εγκρίθηκαν κατά πλειοψηφία, την τέταρτη τροποποίηση ετήσιου προγράμματος δράσης και την έκτη και έβδομη αναμόρφωση του προϋπολογισμού και τον ορισμό προσωρινού διοικητικού συμβουλίου για τον αναπτυξιακό οργανισμό. Τώρα την Κυριακή, σήμερα δηλαδή, μεταξύ των επερωτήσεων ήταν το έργο της γέφυρας του Χειμενικού στη Βόρεια Κεφαλονιά, από την παράταξη Ιόνιο Δυνατά, υποστελέχωση του Λιμεναρχείου Ζακύνθου από την ΑΝΑΣΑ, έργα τα οποία έχουν καθυστερήσει στη Ζάκυνθο από τη Λαϊκή Συσπήρωση και το εργοστάσιο διαλογής απορριμμάτων στο Λίβατη Ζακύνθου. Όσον αφορά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, είχαμε τροποποίηση και συμπλήρωση προγραμματισμού πολιτιστικών και εκδηλώσεων και αθλητικών. Και χθες να σας πω επίσης ότι συζητήθηκε και το θέμα εκτός ημερησίας διάταξης, το οποίο εισήγαγε η κυρία Μπαλού, και η παράταξη Λαϊκή Συσπήρωση, σχετικά με την δημιουργία ΣΜΑ στη περιοχή Ραχτάδου. Εκεί αποφασίστηκε να επανεξεταστούν 7 σημεία τα οποία έχουν ήδη υποδειχθεί από τις υπηρεσίες για δημιουργία ΣΜΑ, εκτός του συγκεκριμένου και ακινήτου το οποίο συζητήσαμε, και να μην προχωρήσει η διαδικασία έως ότου γίνουν κάποιες επαφές της περιφέρειας με τον Δήμο και αυτοψία της περιοχής και των οικοπαίδων από ειδικούς εμπειρογνώμονες. Κυρίες και κύριοι, πάμε στη δεύτερη ενότητα του σημερινού κεντρικού δελτίου ειδήσεων του ΣΤΑΡ και σε ένα θέμα με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και μια δήλωση ενδιαφέρουσα. Είναι μια τοποθέτηση του Περιφερειάρχη Ιωνίων, του κ. Γιάννη Τρεπεκλή. Λίγο πολύ αναπτύχθηκε και για τη διάρκεια μια σχετική συζήτηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο το διήμερο το οποίο εξελίχθηκε χθες και σήμερα. Ωστόσο, ο κ. Γιάννης Τρεπεκλής τοποθετήθηκε στην υπόθεση των θαλασσίων μαρινών ή των τουριστικών καταφυγίων.
Τι είπε ο Περιφερειάρχης Ιωνίων Νήσου? Ότι οποιοδήποτε αναπτυξιακό έργο θα πρέπει να αναλαμβάνει τον παράγοντα άνθρωπο, την πραγματικότητα, την αισθητική και την περιβαλλοντική μιας ευρύτερης περιοχής. Κανένα έργο δεν μπορεί να διατυπώνεται ως αναγκαιότητα αν δεν έχει λάβει αυτή την κρίσιμη παράμετρο. Πάμε να δούμε περισσότερα στο ρεπορτάζ. Το τρίτο θέμα της ημερήσιας διάταξης στις συνεδρίες του Περιφερειακού Συμβουλίου της Κυριακής με θέμα έκφραση άποψης επί της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για το έργο Μαρίνα Βλύχου Λευκάδας έδωσε την αφορμή για μια ενδιαφέρουσα τοποθέτηση του Περιφερειάρχη σχετικά με το κατά πόσον τέτοια έργα έχουν επιπτώσεις τόσο από αισθητικής πλευράς στην περιοχή όπου κατασκευάζονται, όσο και στη ζωή και στην καθημερινότητα των μόνιμων κατοίκων των συγκεκριμένων περιοχών. Μάλιστα, ο κύριος Τρεπεκλής αναφέρθηκε στις επιπτώσεις από αντίστοιχα έργα που έχουν γίνει στην Κέρκυρα, όπως η Μαρίνα στην περιοχή Κοντόκαλη Γουβιά, αλλά και στις πιθανές συνέπειες που θα προκύψουν από εκείνα τα οποία σχεδιάζονται, όπως είναι η Μαρίνα Μέγκα Γιότ. Βεβαίως θέλουμε να γίνει η Μαρίνα, είμαστε υπέρ, αλλά πρέπει να εξετάσουμε τα μεγέθη που θα κατασκευάζονται οι μαρίνες, την πυρότητά τους, όχι από 500 σκάφη να τα μεγαλώσουμε στα 800, ούτε τις μεγάλες μαρίνες. Γι' αυτό το λόγο, επειδή δεν είμαστε ειδικοί, αυτό που οργάνωσα το επόμενο διάστημα, να γίνει ένα master plan, τι μαρίνες θέλουμε στα νησιά μας και πώς αυτές θα υπάρχει διασύνδεση μεταξύ τους. Σήμερα λοιπόν, εμείς έχουμε ένα παράδειγμα εδώ, τη Μαρίνα των Γουβιών, που είναι μια μαρίνα Κοντοκαλίου και Γουβιών. Είναι μια μαρίνα πραγματικά πάρα πολύ καλή, ποιοτικά, σε ποιοτικές υπηρεσίες, ασφαλής, την οποία θέλουμε και δημιουργεί μια ανάπτυξη στην περιοχή μας. Βεβαίως, έχει μια δυναμική. Αλλά την ίδια στιγμή κατέστρεψε μια περιοχή όπως είναι στο Κοντόκαλι, διότι έγινε ένα φράγμα, στέρισε από κάποιους ανθρώπους στην παραλία, στέρισε από δραστηριότητες, θαλάσσια σπορ, στέρισε να μπορεί να κάνει κανείς τη βόλτα του στο παραθαλάσσιο μέτωπο. Όλα αυτά τα πράγματα πρέπει να τα εξετάσουμε, να δούμε πώς συνδέονται αυτές οι μαρίνες, οι θαλάσσιες υποδομές με το ευρύτερο περιβάλλον, με τις δομημένες περιοχές της περιοχής. Άρα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί στο μέγεθος των μαρινών που θα γίνουν στην ευρύτερη περιοχή, έτσι ώστε να προστατεύουμε την αισθητική ταυτότητα μιας περιοχής και βεβαίως το περιβάλλον. Δείτε και το παράδειγμα της Κέρκυρας. Η Κέρκυρα, έχουμε στην κεντρική πόλη μας, δεσμεύεται όλο το παραλιακό μέτωπο, όπως ξέρετε, στη Γαρίτσα, ανήκει στο Υπουργείο. Στη συνέχεια κάνουμε εμείς τη Μαρίνα εδώ στη Σπηλιά, πολύ σωστά για την οικονομία, για την ανάπτυξη του τόπου. Στη συνέχεια είναι το μεγάλο λιμάνι με τις κρουαζιέρες. Δίπλα θα γίνει τώρα η άλλη Μαρίνα με τα Μέγα Γιότ. Ένα θαλάσσιο μέτωπο το οποίο το καλύψαμε με επιχειρηματικές δραστηριότητες, χωρίς να λάβουμε υπόψη όμως και την ποιότητα των μονίμων κατοίκων, αλλά και την αισθητική ταυτότητα των επισκεπτών που έρχονται στο νησί μας. Η μόνη διέξοδο αυτής της πόλης προς την παραλία είναι το σκάφος, το οποίο το είπα πρωτήτερα, προς το Βίδο. Άρα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, να μην δημιουργήσουμε άλλο τραύμα στην αισθητική ταυτότητα στα Ιόνια νησιά. Αυτός είναι ο πλούτος που μας κάνει ξεχωριστούς στο φυσικό περιβάλλον, αυτή η ήρεμη θάλασσα του Ιωνίου. Άρα έχουμε υποχρέωση και ο πρώτος βαθμός τοπικής αυτοδιοίκησης και εμείς βεβαίως με τις αποφάσεις μας και με τις πρωτοβουλίες μας να προστατεύσουμε αυτό που έχει ανάγκη ο τόπος και αυτό που πρέπει να παραδώσουμε στις επόμενες γενιές. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να δούμε μια πολύ σκληρή τοποθέτηση την οποία έκαναν οι υπάλληλοι της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας στην Κέρκυρα. Γιατί? Διότι υπήρξαν και διάφορα επιφωνήματα ότι κατασκευάστηκε ένα νέο πάρκινγκ από την εκμεταλλεύτρια εταιρεία του αεροδρομίου της Κέρκυρας. Τι θυμίζουν στην ανακοίνωσή τους? Ότι αυτό ήταν συμβατική υποχρέωση της εταιρείας, η οποία δεν ελέγχθηκε εδώ και έναν τουλάχιστον χρόνο. Λεπτομέρειες όμως και περισσότερα στοιχεία στο ρεπορτάζ. Την καθυστέρηση λειτουργίας από τη Fraport του νέου χώρου στάθμευσης στο αεροδρόμιο, ο οποίος θα εξυπηρετεί στοιχειώδεις αυξημένες ανάγκες, επισημαίνει ο πρόεδρος του Συλλόγου Υπαλλήλων Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας της Κέρκυρας, Δημήτρης Ρούσος. Αφορμή έδωσε η ανακοίνωση εκ μέρους εκπροσώπου της Fraport ότι θα ξεκινήσει η λειτουργία του πάρκινγκ για να δώσει ανάσα στο μεγάλο πρόβλημα στάθμευσης των αυτοκινήτων στο αεροδρόμιο. Ωστόσο, ο κ. Ρούσος θύμισε πως η Fraport ανέλαβε την εκμετάλλευση του αεροδρομίου από τις 11 Τετάρτου 2017. Είναι δηλαδή στον 8ο χρόνο που εισπράττει τα εκατομμύρια των εσόδων ήδη από την πρώτη ημέρα. Στις 2 Μαΐου του 2017, στο Stakeholders Meeting, το οποίο η εταιρεία έχει διοργανώσει προσκαλώντας τους φορείς του τουρισμού,
είχε παρουσιάσει τα έργα που θα έκανε με τα εκατομμύρια που θα έριχνε ως μέρος της σύμβασης. Ανάμεσα στα imminent works, δηλαδή στα άμεσα έργα που θα γίνονταν στην πρώτη τριετία, ήταν και η ανάπλαση του Landside, της περιοχής δηλαδή του πάρκινγκ αυτοκινήτων και λεωφορείων. Μόνο που στα 7 χρόνια που πέρασαν, σημειώνει ο κύριος Δρούσος, οι φορείς του τουρισμού οι οποίοι ήταν παρόντες σε αυτή την παρουσίαση, μάλλον το ξέχασαν, έχοντας στη μνήμη τους μόνο τα ωραία τυροπιτάκια που τους έρβηραν τότε. Θα ήθελα να δείξω αυτό εδώ που είναι μέρος της παρουσίασης που έγινε στις 2 Μαΐου του 2017. Εδώ λοιπόν είχε μια κάτωψη του πάρκινγκ και στο οποίο εδώ σε αυτά τα σημεία είναι ο χώρος του πάρκινγκ που φτιάχνεται τώρα και έπρεπε να έχει δοθεί σε χρήση μέσα στην τριετία. Δεν έγινε. Πέρασαν βέβαια τα 2 χρόνια του κορονοϊού, αλλά είχαμε το 22, το 23 και το 24 και είδαμε να διωγγώνεται το πρόβλημα, διότι υπάρχει η αύξηση της τουριστικής κίνησης, οι εργαζόμενοι δεν βρίσκουν πάρκινγκ να παρκάρουν. Μην ξεχνάτε ότι οι εργαζόμενοι στα αεροδρόμια στις περισσότερες δουλειές είναι 24-ωρου βάσης, δηλαδή φεύγει ο ένας και έρχεται ο άλλος. Υπάρχει σοβαρότατο πρόβλημα. Διωγγώθηκε τα 2 τελευταία χρόνια και τώρα λοιπόν, Ιούνιο μήνα, η Fraport μας λέει ότι θα δοθεί επιτέλους σε χρήση. Εμείς λοιπόν είπαμε ότι αυτό δεν είναι μια κίνηση καλής θελήσεως της Fraport, αλλά ήταν υποχρέωσή της να γίνει από πριν από 4 χρόνια και όχι τώρα. Όπως και να έχει, καλοδεχούμενο είναι να θυμίσουμε βέβαια ότι στη σύμβαση προβλέπονταν και άλλα πράγματα, όπως η αναδιαμόρφωση του διαδρόμου, ήταν γραμμένη ότι θα γινόταν μέχρι το 2035. Πλην όμως μας προέκυψε η υποχρέωση του δημοσίου και γλίτωσε τα χρήματα αυτά η Fraport, τα οποία τα επομίστηκε το ελληνικό δημόσιο. Αυτό τα λέω για να ξέρει ο κόσμος, οι Έλληνες φορολογούμενοι, ότι τα έργα που γίνονται στο αεροδρόμιο όσον αφορά το διάδρομο και τις επεκτάσεις και τα λοιπά που βλέπουμε, τα πληρώνει το ελληνικό δημόσιο. Και υπάρχει βέβαια και χρηματοδότηση του Ταμείου Ανάκαμψης, αλλά ο τελικός αποδέκτης είναι το ελληνικό δημόσιο και όχι η Fraport. Και όχι μόνο δεν είναι, αλλά η Fraport εισπράττει αμοιβή για τη διαχείριση αυτού του έργου. Το οποίο βέβαια μέχρι τώρα έχουμε δει και κάποιες κακοτεχνίες που είχαν ως αποτέλεσμα να κλείσει εκτάκτως το αεροδρόμιο, θυμάμαι 6 Φλεβάρι και ένα βράδυ ακόμα. Το οποίο αναφέρθηκε ότι έγινε λόγω ελέγχων. Ελέγχοι δεν γίνονται εκτάκτως και με προϋπόθεση να κλείσει ένα αεροδρόμιο. Εκτός του διαδρόμου απομένουν και άλλα πράγματα να γίνουν, όπως, τα οποία όμως κανονικά δεν πρέπει να επηρεάζουν την λειτουργία του αεροδρομίου. Να θυμίσω ότι κάποια στιγμή θα γίνει και η επέκταση της ζώνης ασφαλείας και θα κλείσει ο δρόμος, αλλά υπάρχει μια προϋπόθεση να ολοκληρωθούν κάποιες αναγκαστικές απαλωτριώσεις στις αντίπερα εκτάσεις. Όταν θα γίνει αυτό, θα πρέπει να βρεθεί μια λύση. Το χρονοδιάγραμμα για αυτά τα έργα που πληρώνει το ελληνικό δημόσιο είναι μέχρι και το 25. Άρα κάποια στιγμή ο Δήμος και η Περιφέρεια πρέπει να κάτσουν και να δουν τι θα γίνει την επόμενη μέρα όταν θα κλείσει αυτός ο δρόμος, ο οποίος θα έχει τεράστια επίπτωση στο κυκλοφοριακό. Το επόμενο ρεπορτάζ αφορά μια κινητοποίηση που έγινε σήμερα το πρωί από το Σύνδεσμο Ιδιωτικών Υπαλλήλων Κέρκυρας αλλά και το Εργατικό Κέντρο. Ο σκοπός αυτής της κινητοποίησης ήταν να καταδειχθεί η κατάργηση βασικών εργασιακών ζητημάτων όπως η πενθήμερη εργασία. Έκαναν συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το κατάστημα μιας πολυεθνικής εταιρείας πώλησης τροφίμων ως μεγάλο σούπερ μάρκετ και λεπτομέρειες στο ρεπορτάζ της Δόρας Πρέα. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας σε κεντρικό κατάστημα αλυσίδα σούπερ μάρκετ στην πόλη της Κέρκυρας έκανε το πρωί της Κυριακής ο Κυρκυριακός Σύνδεσμος Ιδιωτικών Υπαλλήλων επιχειρώντας να απαντήσει στη μεθοδευμένη, όπως εκτιμά, προσπάθεια σταδιακής κατάργησης της κυριακάτικης αργίας. Ο Κυρκυριακός Σύνδεσμος Ιδιωτικών Υπαλλήλων δηλώνει ότι ο αγώνας για διατήρηση της νομικά κατοχυρωμένης κυριακάτικης αργίας θα είναι ανυποχώρητος και υποστηρίζει πως η συγκεκριμένη επιχείρηση που σήμερα κράτησε το κατάστημά της ανοιχτό παίζει τον ρόλο του λαγού, ώστε να μην τηρείται η αργία της Κυριακής από το Μάη μέχρι και το τέλος του Οκτώβρη. Στο Start μίλησαν ο πρόεδρος του Κυρκυριακού Συνδέσμου Ιδιωτικών Υπαλλήλων Σπύρος Κανταρέλης και ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου της Κέρκυρας Σταμάτης Πελάης. Όπως μας κατήγγειλαν πριν από κάποιες εβδομάδες εργαζόμενοι της αλυσίδας, ξαφνικά η εργοδοσία τους ανήγγειλε ότι από την προηγούμενη Κυριακή μέχρι και την τελευταία Κυριακή του Αυγούστου όλες τις Κυριακές η επιχείρηση θα είναι ανοιχτή.
Βεβαίως, όπως καταλαβαίνετε, αυτό δεν πατάει πουθενά. Επικαλούνται μία απόφαση της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής, η οποία ακριβώς εξαιρεί τα σούπερ μάρκετ από το άνοιγμα. Και αυτό που βλέπουμε στην πράξη είναι ότι παρότι υπάρχει ένα τεράστιο νομοθετικό οπλοστάσιο που έχουν διαμορφώσει όλες οι κυβερνήσεις μέχρι σήμερα με κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το ξύλωμα της κυριακάτικης αργίας, την ελαστικοποίηση των ωραρίων λειτουργίας των καταστημάτων, φαίνεται πως ακόμα και αυτό δεν φτάνει πολλές φορές στους μεγαλοεργοδότες, οι οποίοι περνάνε στην παρανομία για να επιβάλλουν ουσιαστικά de facto το ξύλωμα της κυριακάτικης αργίας και βεβαίως της επέκτασης του ωραρίου λειτουργίας των καταστημάτων, με σκοπό αυτό στη συνέχεια να νομοθετηθεί. Είναι ένα ζήτημα πολύ σοβαρό. Το είχαμε παλέψει, το ίδιο είχε προσπαθήσει να κάνει η εργοδοσία των Lidl και το 2017 και το είχαμε μπλοκάρει και τότε. Αυτό το μέτρο θα έχει ως αποτέλεσμα βεβαίως να επιβαρύνει την υγεία των ίδιων των εργαζόμενων, να διαταράξει την προσωπική, την οικογενειακή, την κοινωνική του ζωή, τη μητρότητα, έχει επιπτώσει σε μια σειρά από τέτοια ζητήματα. Αλλά θα πρέπει να έχουμε στο νου μας ότι και οι μικροκαταστηματάρχες της πόλης μας με αυτές τις πρακτικές ουσιαστικά θα οδηγηθούν στο να βάλουν λουκέτο, επειδή ακριβώς δεν θα μπορούν να σταθούν στον ανταγωνισμό από μια μεγάλη πολυεθνική. Είμαστε λοιπόν εδώ. Είναι προκλητικό το γεγονός ότι ενώ υπάρχει καταγγελία του σωματείου, υπάρχουν τρεις συνεχόμενες καταγγελίες του σωματείου μας μέσα σε δύο εβδομάδες, πέρα από την επιθεώρηση εργασίας που έχει έρθει και έχει κάνει τον έλεγχό της εδώ πέρα με αυτά τα αποτελέσματα που σας είπα, οι υπόλοιποι φορείς, για να το πω έτσι, ποιούν την ίσα για την όλη ιστορία, που φαίνεται πως εδώ μεθοδεύεται μια τέτοια κατάσταση για το ξύλωμα της αργίας της Κυριακής στην Κέρκυρα για όλη τη θερινή περίοδο. Πράγω τα χέρια από τις Κυριακές, δούλοι δεν θα γίνουμε στις πολυεθνικές. Τι νόημα έχει να φτιάχνετε νομοθεσία, τι νόημα έχει να βγαίνει απόφαση δημάρχου, τι νόημα έχει να υπάρχουν ελεγκτικοί μηχανισμοί και όργανα επιβολής του νόμου όταν έρχονται τα όργανα αυτά και λένε ότι δεν είναι δική τους αρμοδιότητα. Αν είναι δυνατόν να έρχεται εδώ η αστυνομία και να μην κλείνει ένα μαγαζί το οποίο δεν έχει άδεια λειτουργίας αυτή την ώρα. Το ίδιο πράττει με τα μικρά σούπερ μάρκετ, το ίδιο πράττει με τα μικρά μαγαζιά, το ίδιο πράττει με τους αυτοαπασχολούμενους μικροεπαγγελματίες. Ή θα τρέχει τώρα το καλοκαίρι και θα κλείνει το ένα μαγαζί πίσω από το άλλο για να έχει έσοδα το δημόσιο για να τα δίνει σε επιδοτήσεις στις μεγάλες επιχειρήσεις. Οι μικροί επαγγελματίες πρέπει να καταλάβουν ότι εδώ υπάρχει μία στήριξη σαφέστατη από το κράτος στις πολυεθνικές εταιρείες, χτυπιούνται με κάθε τρόπο οι μικροί επαγγελματίες και θα πρέπει να συμμαχίζουν με τα φτωχά λαϊκά στρώματα, την εργατική τάξη και τα αγροτικά στρώματα, προκειμένου να αντιπαλέψουμε αυτή την πολιτική η οποία, παρότι ορισμένες φορές έχει νόμους που φαίνονται ότι μπορούν να καλύπτουν προβλήματα τα οποία έχει η κοινωνία, ακόμη και αυτούς τους νόμους τους καταπατούν όταν είναι για το συμφέρον των μεγάλων πολυεθνικών εταιριών. Το επόμενο θέμα, κυρίες και κύριοι, έχει να κάνει με τον κερκυριακό πολιτισμό αλλά και με μια ευρωπαϊκή και διεθνώς αναγνωρίσιμη προσωπικότητα στον χώρο της χαρτογραφίας. Διορθώνω. Πρόκειται για τον στρατηγό Ντουφούρ, ελβετικής καταγωγής, ο οποίος υπηρέτησε όμως τον αυτοκρατορικό στρατό του Ναπολέοντα την περίοδο των λεγόμενων δημοκρατικών Γάλλων. Ο Ντουφούρ έκανε την πρώτη χαρτογράφηση με ισοϊψείς καμπύλες στην Κέρκυρα, στην νησί Δαβίδο. Τον Ελβετό στρατηγό Guillaume Henri Dufour τίμησε η Κέρκυρα, καθώς ο σύλλογος Albert Cohen, σε συνεργασία με τον Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, το Ίδρυμα Maison Dufour και τον σύλλογο Le Salon du Général Dufour, ο οποίος εδρεύει στη Γενέβη της Ελβετίας, τίμησαν τον Ελβετό στρατηγό, που ήταν ο πρώτος ο οποίος χαρτογράφησε την Κέρκυρα χρησιμοποιώντας μια μέθοδο που επέτρεπε την καταγραφή όλων των υψομετρικών διαφορών. Επίσης, ο στρατηγός Dufour σχεδίασε τα νέα οχυρωματικά έργα για την ενίσχυση της άμυνας της Κέρκυρας, στη διάρκεια των οποίων, περίοδος 1812-13, νοτίως και δυτικά της πόλης της Κέρκυρας, οι Γάλλοι σκαπανείς ανακάλυψαν τμήμα της σημερινής Παλαιόπολης.
Ο Γκιγιόμ Ενρί Ντιφούρ συνέβαλε επίσης στην ίδρυση του Διεθνούς Ερυθρού Σταυρού. Μάλιστα, στις 27 Φεβρουαρίου του 1924, το όνομά του δόθηκε στην πλατεία επί της οδού Κολοκοτρώνη, κοντά στο δικαστικό μέγαρο της Κέρκυρας. Στο Start μίλησε η Γενική Γραμματέας του Συλλόγου Αλμπέρ Κοέν της Κέρκυρας, Ροξάνη Ξηδιάπολίτη. Ο σύλλογός μας, Αλμπέρ Κοέν Κέρκυρα, θέλησε να τιμήσει αυτόν τον Ελβετό στρατηγό, ο οποίος βρέθηκε στην Κέρκυρα ως Γάλλος λοχαγός το 1810 έως το 1814 επί αυτοκρατορικών Γάλλων, καθώς η πόλη του, η Γενέβη, τότε ανήκε στη Γαλλία. Επομένως ήρθε ως Γάλλος λοχαγός, απεσταλμένος του Ναπολέοντα, και έμεινε στο νησί μας 4 χρόνια. Το έργο που άφησε ήταν αρκετά σημαντικό. Του είχε ανατεθεί να ενισχύσει τις οχυρώσεις της Κέρκυρας και σχεδίασε οχυρωματικά έργα, μέρος των οποίων υπάρχει ακόμα στην πόλη μας. Κάνοντας τα σχέδια αυτά και τις οχυρώσεις, οι σκαπανείς του ανακάλυψαν τη μία της Παλαιόπολης, της σημερινής Παλαιόπολης. Mm-hmm. Και τον ναό της Αρτέμιδος. Ήταν οι πρώτοι δηλαδή που ανακάλυψαν, εκτελώντας οχυρωματικά έργα, ανακάλυψαν τα σημεία της σημερινής Παλαιόπολης. Εκτός αυτών ήταν ο πρώτος που έκανε ένα χάρτη με όλες τις πόλεις της Κέρκυρας, με όλες τις υψομετρικές διαφορές. Ήταν και αυτό κάτι το οποίο έμεινε στην πόλη της Κέρκυρας. Για αυτούς τους λόγους λοιπόν θελήσαμε να τον τιμήσουμε, και πέραν όλων αυτών για την Κέρκυρα ήταν και ένας από τους ιδρυτές του Διεθνούς Ερυθρού Σταυρού. Κάτι πολύ σημαντικό για την Οικουμένη. Επομένως, του προσδίδει άλλο ένα πολύ σημαντικό σημείο του στρατηγού Ντιφούρ. Το όνομά του αποδόθηκε σε μια πλατεία στο τέρμα της οδού Κολοκοτρώνη, πηγαίνοντας προς το δικαστικό μέγαρο. Και είναι το συμβολικό ότι βρίσκεται κοντά σε κομμάτι των τυχών που είχε σχεδιάσει, το οποίο υπάρχει ακόμα. Δηλαδή, λίγο πιο κάτω από την πλατεία μπορεί κανείς να δει ένα μέρος των τυχών που έγιναν βάσει των σχεδίων του στρατηγού Ντιφούρ. Κύριε Κέρκυρα, συνδέεται με πολύ ξεχωριστές προσωπικότητες που έχουν γράψει τη δική τους σελίδα της δράσης και της προσφοράς του ανθρώπινου γίγνεσθε σε αυτό που ονομάζουμε Ευρωπαϊκός Χάρτης, Ευρωπαϊκή Ιστορία. Ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία και ενδιαφέρουσα εκδήλωση. Αυτά, κυρίες και κύριοι, ήταν τα βασικά δεδομένα της σημερινής ειδησιογραφίας, όπως την είδαμε, την καταγράψαμε, την προσεγγίσαμε με τους συναδέλφους, με τη συντακτική ομάδα του ΣΤΑΡΤ. Πρόγνωση καιρού διαφημίσει, πολύ λίγη ώρα ξανά μαζί εδώ. Στην ίδια θέση, στην ενημερωτική εκπομπή υπάρχει θέμα. Συννεφιασμένο θα παραμείνει αύριο το πρωί ο καιρός στην Κέρκυρα με ενδεχόμενο νέων βροχοπτώσεων. Από νωρίς το μεσημέρι όμως τα προγνωστικά δείχνουν ηλιοφάνεια, η οποία θα διατηρηθεί καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Από νωρίς το πρωί θα πνέουν βορειοανατολική άνεμη ένταση έως 3 μποφόρ. Νωρίς το μεσημέρι θα στραφούν σε νοτιοδυτικούς με την ίδια ένταση, ενώ αργά το μεσημέρι και το απόγευμα θα πνέουν νότια άνεμη 3 μποφόρ. Το βράδυ θα στραφούν σε βορειοδυτικούς μικρότερης έντασης. Η θερμοκρασία θα κυμαίνεται από 17 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Τα ποσοστά υγρασίας θα κυμαίνονται από 45 έως 93%.